Ο Θεόφιλος Κουρούπης είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποχώρησε επίσημα από τον Αιωλικό. Ο πολύπειρος αριστεροπόδαρος αμυντικός αποκτήθηκε από την ομάδα της Μυτιλίνης το καλοκαίρι του 2021 και στο διάστημα της παραμονής του σε αυτήν αγωνίστηκε συνολικά σε 20 παιχνίδια, Γάμα Εθνική, Κύπελο Ελλάδας και Κύπελο Εψ Λέσβου, σκοράροντας 6 γκολ. Εξ αρχής η παραμονή του στον Αιωλικό ήταν δύσκολη υπόθεση, αν και έγινε προσπάθεια από την διοίκηση να τον κρατήσει στο ρόστερ, όμως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αποχωρήσει από την ομάδα της Μυτιλίνης. Για τον πολύπειρο αριστεροπόδαρο αμυντικό ενδιαφέρθηκαν αρκετές ομάδες για να τον αποκτήσουν, με τον Κουρούπη να βρίσκει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη στην Κύπρο, εκεί όπου θα αγωνιστεί για λογαριασμό της Ομόνιας Αραδίπου, ομάδα που αγωνίζεται στη Β' κατηγορία, επιστρέφοντας έτσι στη Μεγαλόνισο έπειτα από μία δεκαετία έχοντας αγωνιστεί σε νεαρή ηλικία στο Φρέναρος. Μάλιστα, Αιωλικός και Ομόνια Αραδίπου έχουν κάτι κοινό, αφού τις δύο ομάδες ενώνει η ΡΑΣ, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ακαδημία παγκοσμίως, με παρουσία σε 50 διαφορετικές χώρες, με την κυπριακή ομάδα να μπαίνει πρόσφατα στο πρόγραμμα. Πλέον, μετά την αποχώρηση του Κουρούπη, ο Αιωλικός καλείται να βγει στην αγορά για να ψάξει παίκτη με τις ικανότητες και την ποιότητα του 32χρονου αριστερού μπακ. Επίσης, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία με κάποιους ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ, τους οποίους επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ ο Θοδωρής Γιακαλής. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του τεχνικού επιτελείου, μετά την πρόσληψη του Τάκη Κουσίδη για τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων, ο Αιωλικός γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή φυσικής κατάστασης Κομνηνό Μπατζάκα. Μετά από μία άκρως επιτυχημένη σεζόν στο συγκεκριμένο τομέα, έχοντας άψογη συνεργασία με τον προπονητή Θοδωρή Γιακαλή, ο Κομνηνός Μπατζάκας, που είναι απόφυτος των ΤΕΦΑ του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές, συνεχίζει και φέτος το τεχνικό team του Αιωλικού.